κινήσεις του Ιτούδη. Ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός, επαναφέρει. Παπα-Νικολάου. Περιμένει το Σφανούλη, θα του δώσει την μπάλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Σφανούλης επίκαιρον με τον Πρίντεζη. Μένει με τον Χριάπα. Σφανούλης ένα βήμα προς το πλάι. Εκτελεί για τρεις. Ναι, ο Κιλπίν! Ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτός ο τεράστιος παίκτης. Ποιος άλλος. Ποιος. Ο Σφανούλης. Ο Θεός. Για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Με 74-73. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται και δεν έχετε πλάνο από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η περίφημη κίνηση του. Στην Κωνσταντινούπολη επιστρέψαμε και στη δράση με την επίθεση του Ολυμπιακού. 73-74, 85 δευτερόλεπτα ακόμη. Σπανούλης σε πλάγι ο πικερόλ με τον Πρίντεζη. Σπανούλης περνάει την άμυνα, υψώνει για τον Μπιτς, αλεϊούπ κάρφωμα. Τώρα προσφέρουν και θέαμα οι πρωταθλητές Ελλάδας για το συν 3 του Ολυμπιακού. 73-76. Τεόντοσιτς, μένει κοντά του ο Μπιτς. Τεόντοσιτς θέλει να απαντήσει μέσω τριών πόντων. Ναι, ο Τεόντοσιτς απαντάει και σοφαρίζει το μάτς. Συγκλονιστική μονομαχία για την ακρίβεια, τιτανομαχία μεταξύ δύο ομάδων θρύλων του Ευρωλίγκας. Η ΤΣΕΣΚΑ και ο Ολυμπιακός. 76-76 και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Γκριν με τον Πρίντεζη μπροστά το Χριάπα. Γκριν 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Γκριν η σταυρωτή. Γκριν εκτελεί από την κορδί της ρακέτας. Έρικ The Gunner Γκριν μιλάει την κρίσιμη ώρα. Ναι, βοηθάει και αυτός. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλο... Κάνουν αλλαγές, να μαρκάρουν καλά την μπάλα, να μην γίνει ένα εύκολο σουτ, να καθυστερήσει η επίθεση. Τεόντοσιτς, φάουλ πριν εκτελέσει. Χαμηλά, το δείχνει ο Γερμανός. Είναι ακριβοδίκαιος ο Γερμανός Ρόμπερτ Λοτερμόζερ. Χαμηλά έγινε το φάουλ. Δύο βολές. Αλλά έτσι κι αλλιώς έχει κερδίσει αυτό που λέγαμε η ΤΣΕΣΚΑ. Ναι, ναι. Ήταν λογικό ότι ο Βιντσικούλης θα ζητήσει γρήγορη επίθεση για να της μείνει άλλη μία. Ο Τεόντοσιτς στη γραμμή. Η ΤΣΕΣΚΑ σουτάρει απόψε με 26 στις 30. 86% το ποσοστό του Τεόντοσιτς από τη γραμμή και κάνει την πρώτη. Αυτό ήταν πολύ καλό. Τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να μετρήσει αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο αργά τη είχε χάσει ο Σισκάουσκα στο 12. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά για τον Ολυμπιακό. 76-79. 37,9. Τεόντοσιτς μία στις δύο. 77-79. Συγκλονιστικό φινάλε. Έτσι κι αλλιώς θα μιλήσουμε για ένα θρυλικό φινάλε. Σπανούλης. Με το Χίγκινς. Βλέπει το ρολόι. Άρα. Η μπάλα στα χέρια του Βασίλη για να γίνει η τελευταία επίθεση. Και πάμε για την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Σπανούλης. Αλλάζει. Μένει ο Τεόντοσιτς πάνω του. Σπανούλης. Σπανούλης στη δίσδυση. Πασάρει για τον Πρίντεζη. Διώχνει ο Χάινς. Παπα-Νικολάου από μακριά για τρεις. Άστοχο σουτ. Ίσως να βιάστηκε ο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει χρόνος να μην δεχτεί τρίποντο ο Ολυμπιακός. Σταματάει ο Τεόντος, εκτελεί. Είναι άστοχος λοιπόν του Σπανούλη. Και φάουλ του Ντεκολό. Ο Ολυμπιακός στην αγκαλιά με τη νίκη και την πρώτη το 2012. Ναι, όπως τότε στην αγαπημένη πόλη του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Ο Σπανούλης στη γραμμή. Ας βάλει έστω μία. Μέσα η πρώτη από τον Κιλπίλ. 77-80. Έχει και το εργαλείο του φάουλ τώρα ο Ολυμπιακός. Ακόμη και να στοχίσει στη δεύτερη ο Βασίλης. Αν τη βάλει όλα τελείωσαν. 6 δευτερόλεπτα μένουν. Απίστευτη εμφάνιση από την ομάδα των υπερβάσεων, από την ομάδα των θαυμάτων, από την ομαδάρα των Αγγελόπουλων, από την ομαδάρα του Σπανούλη, του μεγάλου αυτού ηγέτη. Από την ομαδάρα του Σφαιρόπουλου που έκανε μάτσο Νιτούδη. Ο Σπανούλης αστοχεί στη δεύτερη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει ένα φάουλ τώρα. Το κάνει ο Παπαπέτρου στα 3 δευτερόλεπτα. 77-80. Αν αστοχίσει σκόπιμα στη δεύτερη, ο Χίγκινς, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο ένα rebound για να πάει στο τελικό. Ο Σφαιρόπουλος σωστά σηκώνει τους ψηλούς για το rebound. Θα ρίξει τον Μπιρτ στον αγώνα. Εδώ ο Ιτούδης κοιτάζει και αυτός ποιον παίκτη να βάλει. Βάζει τον Χριάπα που τον είχε σώσει πέρυσι στο Βερολίνο. Όταν με το follow στο άστοχο τρίποντο του Ντεκολό έστειλε το μάτς στην παράταση στον τελικό με τη Φενέρ για να κερδίσει η ΤΣΕΣΚΑ το πρωτάθλημα Ευρώπης.
Ο Ολυμπιακός απέχει 3,1 δευτερόλεπτα από το να γκρεμίσει από το θρόνο της ΤΖΣΚΑ Μόσχας, από το να την κερδίσει για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε Final Four στην τρέχουσα δεκαετία. Εδώ ο Δημήτρης Τούδης και εδώ ο Χίγκινς. 77-80, 3,1 δευτερόλεπτα ακόμα. Λογικά θα επιχειρήσει να βάλει την πρώτη, να χάσει τη δεύτερη. Πράγματι βάζει την πρώτη, 78-80. Ένα rebound και όλα τελείωσαν. Ένα rebound μακριά από μια θρηλυκή πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό. Χίγκινς αστοχεί σκόπιμα. Το rebound από τον Μπιρτς. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό, 1,3 πριν από το τέλος. Μια θρηλυκή πρόκριση για την ομάδα των θαυμάτων. Μια θρηλυκή πρόκριση για την ομάδα των υπερβάζων. Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα είναι στο τελικό της Κυριακής. Ο Βασιλιάς είναι εδώ. Ο Σπανούλης και οι υπόλοιποι. Ο Παπα-Νικολάου, ο Παπα-Πέτρου, ο Πρίντεζης, όλα τα Ελληνόπουλα. Ο Ολυμπιακός κρατάει ψηλά τη σημαία μας στο μπάσκετ. Η Ελλάδα δεν είναι παρίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χάρη σε δύο μεγάλες οικογένειες που επενδύουν δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δαβίδ ξανακερδίζει τον Γολιάθ. Να που η ιστορία επαναλαμβάνεται, και όχι ως φάρσα, όχι ως τραγωδία, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να το ξανακάνει. Μάτζαρης, επαναφορά Γκριν, τον σπρώχνουν φάουλ. Στα 3-10 πριν από το τέλος βολές, θα βάλει την πρώτη. Ο Μάτζαρης τον αγκαλιάζει, του λέει να χάσει τη δεύτερη. Πάει εκεί και ο Παπα-Νικολάου. Βάλε την πρώτη, χάσε τη δεύτερη. Απόλυτη ησυχία. Ο Γκριν ευστοχή στην πρώτη. 78-81. Τώρα αν βάλει και τη δεύτερη δεν θα κάνουν ούτε επαναφορά. 1,2 τα δευτερόλεπτα που μένουν. 2-2. 78-82. Αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ. Αλλαγή. Ποιος θέλει αλλαγή. Η ΤΣΚΑ. Χωρίς λόγο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το μάτς τελείωσε. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Εδώ ο Σερόπουλος, κόουτσε λίγο, θα τα πούμε αναλυτικά. Όχι, να τελειώσει τώρα, το μάτς. 1,2 δευτερόλεπτα. Χρυάπα, επαναφορά. Ντεκολό, πετάει την μπάλα από το κέντρο. Τέλος, μια θρηλυκή πρόκριση από μια ομάδα που συγκλονίζει και πάλι την μπασκετική κοινότητα. Μια πολυεπίπεδη κρίση και στέλνει και μηνύματα μεγάλη, για το πώς πρέπει να γίνεις πιο σκληρός πρώτα απ' όλα με τον εαυτό σου. Έτσι. Να μην πέφτεις ποτέ, ακόμα και αν πέσεις, όμως επιμένεις. Να σηκώνεσαι. Να επιμένεις. Για να ακούσουμε το Σπανούλη. You know, it's my job to work up there and find the right question for you, to ask you. But the only question I have is how. How do you keep doing this? I try to make the best for the team. I try to... In the crucial moments to take the right decisions, this is my job here. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από τον Τζο Αρλάουκας, πώς τα καταφέρνει στην κρίσιμη στιγμή. Προσπαθώ να κάνω απλώς το καλύτερο για την ομάδα μου. Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να κερδίσει η ομάδα μου. Τίποτα παραπάνω. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, απάντησε ο Σπανούλης. Yeah, you know, I saw that CSKA is very good defensive organized on me. Είδα ότι η CSKA είχε αμυνθεί πολύ καλά πάνω μου. Μου έκλειναν τους διαδρόμους και έπρεπε να βρω λύσεις. Once again, you give me reason to call you Mr. Spanoulis. Έπρεπε να κάνω καλύτερο στους συμπαίκτες μου, αλλά όταν έπρεπε να σκοράρω, έπρεπε να βάλω και τα καλάθια. Ήταν φοβερό παιχνίδι, του λέει ο Τζο Αρλάουκας. Ο Σπανούλης αποθεώνεται από τον κόσμο του Ολυμπιακού καθώς πηγαίνει στα αποδυτήρια. Τέλειωσε τον αγώνα με 14 πόντους. Προέρχεται από τα καλύτερα play-off της καριέρας του. Έπαιξε απόψε 29 λεπτά. Βλέπετε την κάρτα με τα δικά του στατιστικά. Έχει σύστημα αξιολόγησης 13. Πολύ πάνω από το κανονικό. Από το κανονικό. Τώρα θα σας ακούσουμε, coach, ναι, και αλλά βλέπουμε αυτό που ακόμα... δεν υπάρχει στην αξιολόγηση είναι η κατεύθυνση όλης της ομάδος.